Πάω ευθύς αμέσως στον καθηγητή των οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας στο Πάντιο, τον κύριο Γιάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Καλημέρα, όχι στο Πάντιο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το ΕΚΠΑ, ζητώ συγγνώμη, το διορθώνω αμέσως. Ναι. Για πείτε μου, σας παρακαλώ. Έχουμε σήμερα τη συνάντηση το βράδυ Μπλίνκεν Τσαβούσογλου. Για τα F-16 είναι κυρίως. Και από την άλλη, εγώ θα το πω όπως το καταλαβαίνω, έχουμε τον εκβιασμό των Τούρκων ότι εμείς δεν θα συνενέσουμε να μπουν στο ΝΑΤΟ η Φιλανδία και η Σουηδία αν δεν πάρουμε τα F-16. Δεν είναι μόνο αυτός ο εκβιασμός, είναι διπλός ο εκβιασμός που ασκεί η Τουρκία. Ο πρώτος, στον οποίο μετά από σχετική δημοσκόπηση στη Σουηδία, η οποία στηρίζει απολύτως την ανεξαρτησία της σουηδικής δικαιοσύνης της αποφάσης της και εμφανίζεται αντίθετη με την παράδοση Κούρδων Σουηδών πολιτών προς την Τουρκία, η Σουηδία έχει πλέον αρχίσει κανονική διεξαγωγή συνομιλιών για την άμεση συσχέτισή της, στρατηγική, οικονομική, πολιτική κτλ., απευθείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι δεν είναι δυνατόν ένα κράτος όπως η Σουηδία να υποκύψει στους ισλαμοφασιστικούς εκβιασμούς του κυρίου Ερντογάν. Μάλιστα. Οι οποίοι αγνοούν κάθε είδος πολιτικών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας λόγου και βεβαίως τον πολιτικό πολιτισμό της Ευρώπης, αλλά και τον νομικό πολιτισμό της Ευρώπης, και γι' αυτόν τον λόγο ακολουθεί πλέον ανεξάρτητη πορεία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο κύριος Τσαβούσογλου θέλει να εκβιάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα ειλικρινά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι μια χώρα την οποία μπορεί να εκβιάσει η Τουρκία. Μια χώρα με 78 διαφορετικές εθνικές μειονότητες και κυρίως με 23 εκατομμύρια Κούρδους στο έδαφος της. Δεν μπορεί να την εκβιάσει γιατί παίζει με τη φωτιά. Δεν είναι μόνο οι δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να τραβήξουν το αυτί στην Τουρκία στο επίπεδο το κουρδικό. Είναι οι δυνατότητες των Ηνωμένων Πολιτειών να ακυρώσουν, εάν θέλουν, με τα τεχνικά μέσα τα οποία διαθέτουν και τον έλεγχο που έχουν στον αμερικανικό ουσιαστικά εξοπλισμό της Τουρκίας, οποιαδήποτε επίθεση και απειλή της Τουρκίας, είτε προς τη Συρία, είτε προς το Αιγαίο, είτε προς την Κύπρο. Συνεπώς, εκείνο το οποίο προσπαθεί ο κύριος Τσαβούσογλου να επιτύχει, είναι στην καλύτερη για αυτόν περίπτωση να ευαισθητοποιήσει τον κύριο Μπλίνκεν σε ό,τι αφορά τον στρατηγικό ρόλο της Τουρκίας ως μέλος, ως ένα γκρίκο της αλυσίδας της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως με τα δεδομένα που είπα προηγουμένως, ο κύριος Μπλίνκεν μπορεί να κάνει την αντίστοιχη αξιολόγηση. Δεν νομίζω να πετύχει πολλά πράγματα, γιατί δεν θα ήθελε και ο κύριος Μπλίνκεν να δεσμευτεί σε μια απόφαση την οποία το Κογκρέσο μπορεί να την τεινάξει στον αέρα με δεδομένη την παρουσία του κύριου Μενέντες και ουσιαστικά να προσβάλλει τον Αμερικανό Πρόεδρο και να δημιουργήσει μια εσωκομματική ουσιαστικά αντίδραση στο πλαίσιο των ίδιων των δημοκρατικών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γερουσία είναι ο κύριος Μενέντες, ο οποίος είναι δημοκρατικός. Ναι. Λοιπόν, το να προωθήσει ο Πρόεδρος μία αντίθετη απόφαση, κάτι το οποίο έχει συμβεί μια φορά στην ιστορία από αυτήν του Κογκρέσου, ειδικά σε ένα άκρος τεταμένο πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν νομίζω ότι θα τον εξυπηρετήσει. Μπορεί να το κάνει. Έτσι, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τεράστιες εξουσίες. Μπορεί να το κάνει. Αλλά πόσο θα του κοστίσει όλα αυτά. Δεν το βλέπετε λοιπόν πιθανό όμως εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, δεν το βλέπω ιδιαιτέρως ναι, πιθανό. Ναι. Βέβαια από την άλλη είχαμε την ημιεπίσημη θα έλεγα εγώ θέση να δώσουμε τα F-16 κάποια στιγμή στην Τουρκία και να πάρει και η Ελλάδα F-35. Είχαμε και αυτό. Ξέρετε,
αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δώρον άδωρον. Θα σας εξηγήσω τους δύο λόγους γιατί. Ναι. Ο πρώτος λόγος είναι το εξής, ότι εάν αποφασίσει η Ελλάδα να μπει στη διαδικασία αποκτήσεως των F-35, είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει τουλάχιστον, για να μπορέσουν αυτά να καταστούν επιχειρησιακά, τουλάχιστον 8 με 9 χρόνια. Γιατί, ο δεύτερος λόγος, το ποσό το οποίο θα χρειαστεί να δώσει, το τεράστιο αυτό ποσό το οποίο θα χρειαστεί να δώσει για τα 30 F-35, θα πρέπει να δώσει σχεδόν άλλο τόσο για να φτιάξει τις αντίστοιχες υποδομές, τις κατάλληλες, για να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα F-35 στο έδαφος της χώρας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για το απότερο μέλλον. Εγώ το εξετάζω θετικά, βεβαίως, να αγοραστούν. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Όταν εξοπλίζεται η χώρα μου, αισθάνομαι καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο το οποίο είναι εκτός σχεδιασμών αμέσων, τους οποίους πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Έτσι. Οπότε εκείνο το οποίο πιστεύω ότι θα κάνει ο κύριος Μπλίνκεν μέσα μου βαθιά, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, είναι ότι κάνει μία βόλτα Ελλάδα-Τουρκία-Ισραήλ. Για ποιο λόγο? Το αμέσως επόμενο διάστημα έρχεται, να πούμε, για τον κόσμο που μας ακούει, θα έρθει. Ακριβώς. Ναι. Πάει λοιπόν στην Τουρκία, θα έρθει στην Ελλάδα, πάει να μαζέψει ουσιαστικά την Τουρκία και να της πει ότι κοίταξε, σε μια τέτοια συγκυρία με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο δεν είναι δυνατό να θέτεις εν κινδύνο τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγος του ΝΑΤΟ, επιτιθέμενη, εάν έχει σκοπό να το κάνεις, σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που είναι ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας της νοτιοανατολικής πτέρυγος, ένα το κρατούμενο. Δεν θα στο επιτρέψουμε, δεν θα του το πει έτσι, θα του εκφράσει πιθανότατα τη μεγάλη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Μετά θα έρθει σε εμάς και θα πει ότι εσείς έχετε υπόψη ότι δεν πρέπει να ενδώσετε σε προκλήσεις τουρκικές πιθανές, γιατί, για τους ίδιους λόγους. Μετά θα πάει στο Ισραήλ και θα το καθησυχάσει όσο μπορεί, γιατί προσέξτε, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή έχει βγει στα κεραμίδια, επειδή ακριβώς βλέπει, και ιδιαίτερα με τη νέα κυβέρνηση, ότι οι Ρώσοι έχουν υπογράψει την παραχώρηση Σουχόη τελευταίου τύπου στην 35, στην νέας γενιάς δηλαδή, στο Ιράν, και παράλληλα προστέλουν πυρηνικούς φυσικούς, πυρηνικούς επιστήμονες και πυρηνική τεχνολογία. Και πλέον ο Νετανιάχου λέει αυτό που σας έλεγα και στο Κογκρέσο στην προηγούμενη μου κυβέρνηση, στην προτελευταία δηλαδή Ισραηλινή κυβέρνηση, ότι το Ιράν βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνική βόμβα. Έρχομαι και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι ακόμα πιο κοντά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Πρέπει με κάποιο τρόπο να διακοπεί αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι οι Αμερικανοί έχουν να λύσουν και αυτό το ζήτημα με το Ισραήλ. Και παράλληλα πρέπει, όπως είδαμε από τις συναντήσεις Αμερικανών, Ρώσων και Ρώσων Τούρκων Ιρανών, να μπορέσουν να βάλουν σε μία τάξη την υπόθεση της Συρίας, ούτως ώστε να απαγορευτεί στην Τουρκία οριστικά να κάνει επίθεση στη Βόρεια Συρία και Βορειοανατολική Συρία εναντίον των Κούρδων, και επιπλέον να απαγορεύσουν στην Τουρκία να νομιμοποιήσει σαν ισότιμο συνομιλητή τον Άσαντ. Μάλιστα. Έχουν δηλαδή ένα τεράστιο πλέγμα ζητημάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, ούτως ώστε οι βουλήσεις του κυρίου Τσαβούσογλου να μην ευοδοθούν. Μάλιστα. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, δεν είναι ενδεχόμενο πια, είναι μεγάλη νομίζω πιθανότητα, των παράλληλων εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία? Ήδη νομίζω ότι ο Ερντογάν ανακοίνωσε 14 Μαΐου εκλογές. Όπως είναι οι πληροφορίες οι δικές μας, μάλλον θα συμπέσουν με τις δεύτερες εκλογές τις δικές μας, εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, ενώ από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση με την απλή αναλογική. Σας προβληματίζει αυτή η παράλληλη εκλογική διαδικασία?
Κοιτάξτε, εγώ έχω να πω το εξής, ότι για μένα, τον ομιλώντα, η καλύτερη η χρονική διαδικασία για να γίνουν οι ελληνικές εκλογές είναι να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος γύρος πριν από την ολοκλήρωση των προεδρικών, προσέξτε, των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία. Γιατί οι μεν κοινοβουλευτικές εκλογές ολοκληρώνονται σε ένα γύρο. Σε ένα γύρο, ναι. Αλλά οι προεδρικές εκλογές ολοκληρώνονται πρώτη Κυριακή και μετά την τρίτη Κυριακή. Α, μάλιστα. Το θεωρείτε έτσι, πολύ πιο σημαντικό να έχουν, να έχει ολοκληρωθεί και ο γύρος των προεδρικών εκλογών, λέτε. Θεωρώ πολύ σημαντικό να έχουμε ολοκληρώσει εμείς τις δικές μας εκλογές. Ναι. Πριν ολοκληρωθεί ο δεύτερος γύρος των προεδρικών. Να έχουμε εκλεγμένη κανονική κυβέρνηση. Κυβέρνηση. Ακριβώς. Ενώσω ακόμα. Μάλιστα, κατάλαβα. Τουρκία, ενώ θα υπάρχει μεταβατικότητα στην Τουρκία, λέτε. Ακριβώς. Ναι, αυτό. Δεν ξέρω αν το πετύχουμε αυτό, κύριε καθηγητά, πάντως. Το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά θα δούμε. Θα δούμε. Έχω την εντύπωση ότι το σόφρον είναι αυτό. Και συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και μακάρι να μπορέσουμε να το πετύχουμε έτσι ώστε να έχουμε μια μεγαλύτερη. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Και ασφάλεια μεγαλύτερη και σιγουριά μεγαλύτερη για το που να πηγαίνουμε. Να είμαστε εμείς έτοιμοι. Ακριβώς. Επιχειρησιακά και πολιτικά. Το κατάλαβα πώς το λέτε και έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήταν και αυτό θα συμβούλευα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό να κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάλης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας. Στο ΕΚΜΑ σας πάω τώρα κανονικά, γιατί στην αρχή σας πήγα στο Πάντιο. Οπότε σας μεταφέρω κανονικά εκεί που είστε τώρα. Εκεί που είμαι, στο ΕΚΜΑ. Απλώς με το Πάντιο έχω. Κύριε καθηγητά, με το Πάντιο έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Έχουν τελειώσει και τα δύο τα παιδιά μου. Οπότε πάντα Πάντιο λέω. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Συμπαθέστατο ίδρυμα και νομίζω ότι επιτελεί και αυτό ένα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι του Σάβα Καλεντερίδη. Αν σας άρεσε το βίντεο, δυναμώστε τη φωνή μας. Πατήστε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε το www.infognomopolitics.gr, την πηγή της ενημέρωσης.